Καλή επιτυχία, κύριε Χαφτούρα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το θέμα είναι το κόμμα σας. Εσείς θα δώσετε τη μάχη ως υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ στη Μαγνησία να τερματίσετε, ας πούμε, πρώτος. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι να βγάλετε έδρα στη Μαγνησία με την έννοια ότι έχασε. Τίποτε δεν είναι εύκολο. Για κάθε αγώνα χρειάζεται πραγματικά προσπάθεια πολύ μεγάλη. Πρέπει να πραγματικά να μοχθήσεις αρκετά. Αν είχαμε, λέτε, ναι, τις 6 έδρες που έχει μέχρι σήμερα, ναι, η Μαγνησία, ναι, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Θα είχατε περισσότερες ελπίδες? Ναι, το ξέρω, όχι. Πιστεύω... Καλά, η αλήθεια είναι ότι και από καραμπόλες καμιά φορά πιστεύω, προκύπτουν. Ναι. Πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή κρύβουν την αλήθεια. Πιστεύω ότι το Εσείς βλέπετε κύμα προς το Πασόκ? Βλέπω κύμα. Όχι τεράστιο, αλλά βλέπω κύμα. Εντάξει, πάντως δεν βλέπετε το 10-11 που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν το είδα κάτω στο Κάραβελ, δεν το βλέπω σε καθημερινή. Θα πάτε λίγο πιο ψηλά, λέτε. Στην καθημερινότητα, μέσα από τη δουλειά μου και μέσα από τις επισκέψεις που άρχισα να κάνω. Όχι, όχι, δεν πάει έτσι. Ναι. Είστε ένας άνθρωπος που είστε κοντά στον πολίτη, ναι, είστε γιατρός. Ξέρουμε ότι οι γιατροί έχουν μια άλλη αντιμετώπιση, γιατί είστε πάνω από τον πόνο στις δύσκολες στιγμές του ανθρώπου. Δεν είναι μέτρο αυτό δεν, για να δεν πούμε... Ακούσε, δεν με αφήσετε λίγο για να πούμε ότι καλπάζει το Πασόκ. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι και από τις επισκέψεις προεκλογικές που έχω ξεκινήσει ήδη, ναι, βλέπω ότι πολλοί κόσμος, γιατί μου αρέσει να συζητώ μαζί τους, ότι αρχίζει να αφήνει πρώτα απ' όλα ένα στοιχείο, τον πολύ κομματισμό. Και δεύτερον, να καταλαβαίνει, να πείθεται ή ήδη να έχει πιστεί από άλλους ή γενικά από αυτά που βιώνει στην καθημερινότητα, ότι το Πασόκ έφερε τις μεγάλες αλλαγές. Υπήρξαν νοσηρότητες, υπήρξαν νοσογόνες καταστάσεις που, οι οποίες το φέραν στο 6% και σε άλλες παρατάξεις υπήρχαν, αλλά τις μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία μας τις έφερε το Πασόκ. Οι άλλες παρατάξεις, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, δεν υπήρχε, ήταν πολύ μικρό ποσοστό και πήρε από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν πλήρωσε. Και η Νέα Δημοκρατία, ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή που κυβερνούν τώρα? Και θα πω και ποια είναι και η αντιπολίτευση, η οποία κυβερνούσε πριν. Και οι δύο κυβερνήσεις, τελευταίες κυβερνήσεις, έχουν αφήσει το ίδιο αποτύπωμα για το λαό. Ένα αποτύπωμα αρνητικό. Το ίδιο αποτέλεσμα. Η μία με μία αφετηρία που είναι κοντά στον πολίτη, αριστερού προφίλ, προσέγγιση του πολίτη και αλληλεγγύης και μία πιο ανθρώπινη, και η άλλη μια κυβέρνηση η οποία είναι ανθρώπινη, πιστεύω περισσότερο ότι μπορεί να θέλουν το καλό, αλλά η ιδεολογία της είναι γενικά μια ιδεολογία για λίγους. Για λίγους. Θέλω να πω, να με αφήσετε λίγο. Τις δηλώσεις σας, ναι, που διαμαρτύρεστε για τους παθολόγους που θα έρθουν με τα μπλοκάκια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είχα χθες τον κύριο Μαϊκόπουλο εδώ, του λέω ότι σας κατηγορούν ότι εσείς ανοίξατε την πόρτα για να μπουν τα μπλοκάκια στα νοσοκομεία. Είπε όμως ότι εμείς, όταν ήμασταν στα πράγματα, δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε, ενώ η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να προσλάβει. Εμείς για κάθε 10 που έφευγαν, μπορούσαμε να προσλάβουμε έναν. Τώρα ένας φεύγει, ένας μπαίνει. Και δεν το κάνει η κυβέρνηση, δεν προσλαμβάνει. Εσείς αυτή τη διαφορά, γιατί τα ξέρετε καλά τα συνδικαλιστικά, είστε χρόνια. Δεν χρειάζεται, ναι, να είστε, ναι, όπως είστε τώρα πρόεδρος. Ναι, ναι. Λοιπόν, από τη δημοσιονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, γιατί το χρέος όλο και αυξάνεται, δεν έχει ξεφύγει. Μια αποτέλεσμα μπορεί να το πει και αυτή η κυβέρνηση. Αυτό. Μπορεί να έχει τη δυνατότητα, αλλά μπορεί να το πει. Και αυτή η κυβέρνηση αυτό. Μα εσείς την καταγγέλλετε, ναι, ότι αφήνει σχετικά αποδυναμωμένο το δημόσιο τομέα για να ευεργετήσει τον ιδιωτικό τομέα. Και βέβαια έτσι είναι. Το είδαμε. Το είδαμε την πανδημία, ότι έπεσε πολύ μεγάλη χρηματοδότηση στις ιδιωτικές δομές, στις μεγάλες δομές. Και είδαμε τότε ότι και τα περιστατικά τα οποία είχαν μια έτσι κλινική επιδείνωση, τελικά, αν βρίσκαν τη σωτηρία, δεν βρίσκαν στο νοσοκομείο. Επιστρέφουν στο νοσοκομείο. Θέλω να πω ότι είναι μονόδρομος το ΕΣΥ. Είναι μονόδρομος το ΕΣΥ για όλους τους πολίτες.
και για τους φτωχούς και για τους πλούσιους. Από εκεί και πέρα θέλω να πω, την Κακελόπορτα όμως την άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, την άνοιξε. Έλεγε πριν ότι δεν θα συμβαστεί. Ότι δεν θα πούμε τώρα αυτά τα που είναι γνωστά. Ότι, ότι θα σκίσει τα μνημόνια και το ένα και το άλλο. Συμβιβάστηκε και για την υγεία. Για να μείνει στην εξουσία. Δεν θα έπρεπε να συμβαστεί. Εγώ πραγματικά αν ήμουν βουλευτής αυτή την κυβέρνηση και ευτυχώς του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πέρασε για πολύ λίγο ευτυχώς από εκεί, πριν βγουν κυβέρνηση, θα μπορούσα να παραμείνω σε αυτό το κόμμα. Για πολύ λίγο ήταν το πέρασμά μου από εκεί. Θέλω να σας πω ότι θα είχα παραιτηθεί. Δεν μπορώ να συμβαστώ να κάνω συνθηκολόγηση. Τι θα κάνετε τώρα να με κάνω το Πασόκ, ελάτε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα σας. Για τη δημόσια υγεία που είναι να κάνει με το σημαντικότερο αγαθό που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει να το κάνει ένα αγαθό πολυτελείας για τους λίγους και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιστάθηκε σε αυτή τη διάλυση του ΕΣΥ. Και όπως και σε πολλά άλλα με τους πληστηριασμούς που βρέθηκα και θα με αφήσετε λιγάκι κύριε Πολύζο, ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύ ελάχιστος. Όχι, εγώ έλεγα να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, θα να το κάνουμε σε άλλη στιγμή. Θα σας πω, τι σχόλιο κάνετε για τους πληστηριασμούς. Για τους πληστηριασμούς, εγώ παραλίγο να βρεθώ στον εισαγγελέα. Σαν πρόεδρος των νοσοκομειακών ήμουν καλεσμένος κάθε Τετάρτη στην... Στο να εμποδίσετε πληστηριασμούς. Εμπόδιζα, είχα μια καλά παρουσία. Κάνατε. Καλά μια παρουσία πολιτισμένη. Καλά κάνατε. Και παραλίγο να βρεθώ στον εισαγγελέα. Τα ονόματά μας. Μα μας έλεγε ο κ. Λαφαζάνης ότι έχει τέσσερα δικαστήρια που να εκκρεμούν. Ταξιδέψαν τα ονόματά μας στην εισαγγελία. Ποιοι Μάλιστα. είναι εκεί. Θέλω να πω αυτοί που λέγανε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Αυτοί ξεκίνησαν τους πληστηριασμούς και δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους επικυρώνει με τις δικαστικές αποφάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ΠΑΣΟΚ έφερε τις μεγάλες αλλαγές στο ΕΣΥ, στο ΑΣΕΠ. Σε πολλά ζητήματα και στο συντηρητικό κίνημα. Βρισκόμουν προχθές στη Λάρισα και ήμουν σε ένα στούντιο εκεί στη Λάρισα. Ναι. Και μίλησα για έναν συντηρητισμό, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος συντηρητισμός στη Μελιβία, που έχει χίλιους αγρότες και καστανοπαραγωγούς. Και τώρα 700 καστανοπαραγωγοί θα κάνουν νέο συντηρητισμό. Γιατί ο συντηρητισμός που θεσμοθέτησε τότε το ΠΑΣΟΚ. Άλλο αν υπήρξαν οσιρότητες και υπήρξαν παράσιτα ναι. που αυτά τα πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Γιατί από το χωράφι στο ράφι όταν φτάνει το προϊόν 5 φορές παραπάνω και χάνει και ο αγρότης, ο παραγωγός, χάνει και ο αγοραστής, ο πελάτης, ο πολίτης. Αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ πολύ άσχημο που δεν μπορεί να πάει μια κοινωνία μπροστά. Και τώρα κάναν καινούριο συνεταιρισμό. Κάνουν καινούριο συνεταιρισμό στη Μελιβία της Αγιάς. Θέλω να πω ότι και οι συνεταιρισμοί και όλα αυτά σίγουρα υπήρξαν λάθη. Τα πλήρωσε μόνο το ΠΑΣΟΚ. Τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας δεν τα πλήρωσε κανείς ακόμη. Και η κοινωνία υποφέρει. Η κοινωνία φτωχοποιείται, δεν έχει ελπίδα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς πρόδωσε τις ελπίδες του λαού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς τι πρόγραμμα έχετε για τους αγρότες, ποια είναι η δική σας πρόταση για τους αγρότες? Για τους αγρότες πρώτα απ' όλα το αφορολόγητο, να εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ, να επιχορηγηθούν γενναία νέοι αγρότες, να υπάρξουν κίνητρα και στο μετά. Καλά, δεν το βλέπετε, γίνεται στην Θεσσαλία που είναι ο πιο παραγωγικός κάμπος, ναι. δεν είναι... Η Κοζάνη και η Καστοριά που εκεί θερίζουν, αλωνίζουν τα χωράφια τους Ιούλιο μήνα. Και πάλι ερημώνει η Πέθρος από νέους ανθρώπους. Ναι. Κοιτάξτε, επειδή είμαι από μια αγροτική οικογένεια, ο πατέρας μου ήταν τεχνικός στην ΑΓΕΤ και για να μπορέσει να σπουδάσει δύο από τα τρία παιδιά, είχε και κάποια χτύπητα αγορά. Γιατροί και οι δύο. Και, ναι, γιατροί και οι δύο. Η αδερφή μου είναι ενσιολόγος. Το βαθμό της διευθύντριας έχει στο νοσοκομείο του Βόλου, δεν είναι αυτό. Είμαστε μάχημοι, είμαστε άνθρωποι που αγωνιζόμαστε. Από εκεί και πέρα και οι δύο πηγαίναμε και στα κτήματα για να τα φέρουμε πέρα, γιατί έτσι μας έμαθαν οι γονείς μας. Από εκεί πέρα. Παιδί και κάνατε μεροκάματο ναι, κανονικά. Ναι, ναι μεροκάματο γιατί είμαστε μικρομεσαίοι, μεσαίοι αγρότες. Εγώ και στις λαϊκές έχω πάει. Α, και, θα μας τα πείτε αυτά, θα μας τα πείτε. Είναι ωραίες ιστορίες. Ελάτε λίγο γρήγορα. Ναι, λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που λέει ο πρόεδρος μας, τι λέει, ότι. Το προϊόν
πρέπει που το βρίσκει ο τουρίστας εδώ και το θέλει τόσο πολύ να το βρει και στη χώρα του, να μπορεί να το βρει και εκεί. Μεταποίηση και εξαγωγή. Δεν μπορεί να γίνει από ένα άτομο. Για να έχει καλύτερο εισόδημα ο αγρότης. Και... έχετε δίκιο. Ναι. Ευχαριστούμε θερμά. Και δεν μπορεί να γίνει από ένα άτομο. Έτσι. Ευχαριστούμε κύριε Χαφτούρα. Σας ευχαριστώ πολύ.